Ο πόλεμος είναι εδώ, λέει το Κίεβο, και οι νεκροί χιλιάδες, ό,τι και να λέει ο Πούτιν. Η Αδαμαντία Λιόλιου, η απεσταλμένη του Όπεν στην Ουκρανική πρωτεύουσα, θα μας πει περισσότερα. Αδαμαντία. Το Προεδρικό Γραφείο της Ουκρανίας, Λίνα, απάντησε στις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου για το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο πόλεμος. Και ο Μιχαήλ Ποντόλιακος, σύμβουλος του Ζελένσκι, έκανε ανάρτηση στο Twitter αναφέροντας αριθμητικά στοιχεία για τις απώλειες της Ρωσίας, γράφοντας λοιπόν ότι ήδη έχουν σκοτωθεί 37.000 στρατιώτες, έχουμε 98 με 117.000 άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους στα νοσοκομεία, 10 στρατηγούς που έχουν χαθεί και μάλιστα έχουμε και καταστροφές εξοπλισμού. Ανέφερε για 1.605 τάγκς κατεστραμμένα και 405 αεροπλάνα και ελικόπτερα. Έθεσε λοιπόν το ερώτημα πώς η Ρωσία λέει ότι δεν έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος και διερωτάται μάλιστα μήπως τελικά το Κρεμλίνο εξετάζει τον πόλεμο σύμφωνα με τα μαθηματικά του Στάλιν. Τώρα την ίδια ώρα σε δηλώσεις που έκανε και ο Ουκρανός πρόεδρος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο CNN σήμερα, ανέφερε ότι η Ρωσία δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ τα σχέδιά της και αυτά είναι να κατακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία και να αλλάξει την πολιτική ηγεσία της χώρας, κάνοντας μια αναδρομή στο τι συνέβη στην Κρυμαία και στη συνέχεια στον Ντομπάς για να φτάσει στις σημερινές ημέρες και όπως είπε γίνεται μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση στρατιωτική και ένας πόλεμος στην Ουκρανία, αναφέροντας μάλιστα ότι η Ρωσία προετοιμαζόταν για αυτόν τον πόλεμο εδώ και ένα χρόνο και συνεπώς εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες θα συνεχίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.